περιγραφής ότι ο Μπουγιουκλής είναι συνήθως ακάλυπτος. Βρέθηκε τέταρτο με τον Πλίτσι, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του και ο Άρης στο 16ο λεπτό προηγείται του Ηρακλή με 1-0. Δανιήλ Παπαδόπουλος. Η προσπάθεια για τα σούτα από τον Τζιάρη, πέφτει ο Καρκαμάνης και μπλοκάρει. Ο Γιωβάνοβιτς στο φάουλ. Την μπάλα σιρτά, πολύ έξυπνα και ο Καρκαμάνης κάνει την απόκρουση του αγώνα στην κεφαλιά του Τζιάρη. Ο Τζιάρης αφήνει, ο Κολομητρούς προσπαθεί, ο Δημόπουλος πηδάει ψηλότερα, κερδίζει και την μπάλα, κάνει και το σουτ. Ο Καρκαμάνης μπλοκάρει. Ζητάει την μπάλα ο Τζιάρης που πιάνει την κεφαλιά προς τον Δημόπουλο και τον γκολ, αλλά είναι σε θέση offside ο Δημόπουλος. Η προσπάθεια του Κούστα που γυρίζει, το σουτ που γίνεται, ο Γιωβάνοβιτς, νέο σουτ και μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Κόρνερ με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Η κεφαλιά από τον Μητσόπουλο διώχνει προς τη Μήνος Γιώγας. Η μπάλα σηκώνεται ψηλά. Κεφαλιά από τον Δημόπουλο, είναι έξω ο Καρκαμάνης και γκολ. Σε αυτή την σύγχυση που δημιουργήθηκε στην άμυνα του Άρη, ο Δημόπουλος κατάφερε με κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Καρκαμάνη που έκανε το μοναδικό του λάθος σε όλο το παιχνίδι. Εμείς παίξαμε γύρω στα 30 λεπτά. Ιωτάν πόντου πρέπει ο Γκόρ να τυρέει να πέσει ο Γκόρ να Ηρακλής. Και από εκεί και πέρα η πιο καλή ομάδα μέσα στο γήπεδο ήταν ο Ηρακλής. Θέλω να πω κάτι για την συνέντευξη.